σκέφτεσαι. Είναι τεράστια τιμή και δείχνει το μέγεθος της ευθύνης ως πρόεδρος της ανόρθωσης της ποδοσφαιρικής. Ανθρώπους που εμείς μεγαλώσαμε βλέποντας τους, τους αγωνιστικούς χώρους. Ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες όπως το 1974 στην προσφυγιά κράτησαν την ανόρθωση ζωντανή. Η μνήμη του Αντώνη του Καρά, ενός ανθρώπου μιας τεράστιας φυσιογνωμίας της ανόρθωσης και η παρουσία εδώ του γιατρού του Πελεκάνου, ενός εμβληματικού προέδρου, δεν είναι τίποτα άλλο από το να τους βλέπεις με δέος και να αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό είναι η ανόρθωση να πρωταγωνιστεί, η ανόρθωση να διατηρεί τη μνήμη της αμοχώς του άσβεστη. Είναι σημαντικό οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν τι προσφέραν κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν, ιδιαίτερα την περίοδο του 1974, για να είναι η ανόρθωση σήμερα αυτή που είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως έχω πει προηγουμένως, κράτησαν την ανόρθωση ζωντανή. Είναι ευθύνη δική μας να κρατούμε αυτή την ανάμνηση ζωντανή. Είναι σημαντικό να δείχνουμε και να εκφράζουμε το σεβασμό μας προς αυτούς τους ανθρώπους και αν δεν σεβόμαστε εμείς ήδη την ιστορία μας, αν δεν σεβόμαστε τους αγώνες της ανόρθωσης, πώς μετά θα ζητούμε και θα απαιτούμε το σεβασμό από άλλους.